Χρονοδείξε, Γρηγόρη μου, αγαπημένε μου, τι γίνεται στο υπέροχο νησί των Ανέμων, όπου ξέρουμε γιατί θα καλωσορίσουμε και τον Πετρονάζο. Πέτρο μου, καλησπέρα από Αθήνα! Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν σας είδαμε εδώ πέρα, κρίμα. Θα ήθελα μια φορά να με καλησπερίσεις εσύ από Αθήνα και εγώ να σου πω, Πέτρο, είμαι στη Μύκονο. Αυτός είναι ο Ταλιάς μου. Λοιπόν, Πέτρο μου, ξέρω και βλέπω και στα stories μου και στο όλοι στα Instagram μας ότι γίνεται ο χαμός στη Μύκονο. Ήταν ένα τριήμερο το οποίο ξεκινήσει με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αποφάσισε να επισκεφτεί το νησί των Ανέμων. Γίνεται χαμός, φαντάζομαι η πληρότητα είναι 100%. Δεν υπάρχει άδειο κατάλημα. Πολύ σωστά, είναι το έθιμο των Ελλήνων το Αγίου Πνεύματος να έρχονται στη Μύκονο, μια και είναι και πιο πρόσφατα δωμάτια. Δεν είναι τιμές αυτές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και πλημμύρισαν τα Ματογιάννια και πολλοί επώνυμοι έκαναν και την πασαρέλα τους εκεί. Σαν ποιους? Αλίμονο. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι στο νησί. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που πράγματι έρχεται μόνο γι' αυτό, για να πέσουν τα φλας πάνω της. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Έτσι, μαγευτική να το πω. Πες το, πες το, πες το. Δεν σε παρεξηγούμε, πες το. Ναι, ναι, εδώ βλέπουμε τα αποκλειστικά πλάνα. Του είναι μια κουκλάρα με λίγα λόγια. Πραγματικά τραβάει όλα τα βλέμματα. Να σου πω, όταν περνάει η Αλεξάνδρα εκεί και κάνει τη βόλτα της, τι λένε οι παρευρισκόμενοι? Να η Αλεξάνδρα. Παναγιώταρου. Γενικά, εντάξει, εντυπωσιάζει πάντα με τις εμφανίσεις της. Είναι στην ουσία η πασαρέλα της του Αγίου Πνεύματος, κάθε χρόνο έρχεται και όλοι την κοιτάμε και όλοι θαυμάζουμε και περιμένουμε βέβαια και να μπει στο νερό με ένα ωραίο μπικίνι αυτές τις μέρες. Ντεκολτέκο κλώνει βλέπω εδώ παιδιά, χαμός γίνεται. Νίκο, Πέτρο, έχεις κλείσει την κάμερα, για πάτα λίγο. Έχεις πέσει, ναι. Θα πάτε λίγο να σε βλέπω εσείς, τι φτιάχνετε από πάνω. Ωραία, βλέπουμε τα αποκλειστικά πλάνα του Μύκονος Live TV. Στη βόλτα της Σταματογιάννια τη βλέπουμε το φίλο της, τον Πάνο τον Μιλωνά. Ο Μέντε Φουέρτε τελικά που γίνεται πολύς λόγος τελευταίο καιρό δεν βρέθηκε στη Μύκονο, ε? Την είδα λίγο μόνη της, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα δίνουν αλλού ραντεβού, αν ισχύει βέβαια αυτό, γιατί καμιά φορά για τη δημοσιότητα κάνουμε πράγματα. Σωστό και αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πολλοί της μίλησαν. Ήταν και ο πρώην σύζυγός της, ο Αριστομένης, τυχαία. Συναντήθηκαν. Τυχαία. Συναντήθηκαν, είχε και τα γενέθλιά του εδώ πέρα με την καινούρια του σύντροφο. Και γενικά, εντάξει, τα βλέμματα σίγουρα συναντήθηκαν αρκετές φορές. Ήτανε στο ίδιο μαγαζί δηλαδή? Ήταν και στο ίδιο μαγαζί. Αλλά από απόσταση, με λίγα λόγια. Εντάξει, παιδιά, ο Στομένης είναι τώρα, είναι σε πολύ καλή φάση οι μεστές, να ξέρω, οπότε δεν νομίζω πως παίζει κάτι μεταξύ τους πια. Είναι τελείως. Όχι, όχι, όχι. Έχει εξίσου μια κουκλάρα στο πλάι του. Όσο παίζει με τον Αριστομένη, παίζει και με τον Μέντε Φουέρτε. Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν και αυτός στον νησί των Ανέμων, πήγε να δει, γιατί γνωρίζω ότι ετοιμάζει ένα επιχειρηματικό βήμα. Ισχύει αυτό? Τι ξόπλα το είναι αυτό? Βεβαίως και ισχύει, αγαπάει τη Μύκονο, έρχεται πάρα πολλά χρόνια και εντυπωσίασε και αυτός με το ξόπλατο, πώς το λέτε εσείς, ναι, κοπέλε. Ξόπλατο. Πώς το δες εκεί? Δεν θέλω όπως λέμε εμείς εδώ. Ξόπλατο, βλέπω. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση. Η πιο εντυπωσιακή και επαναστατική. Και η Έλενα Χριστοπούλου ήταν εκεί. Και ένα Χριστοπούλου που να σου πω δεν είχα δει από κοντά και είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Μαζί με τη φίλη της, τη σχεδιάστρια τη Βάσια. Και έκανε και εκείνη τη βόλτα της Σταματογιάννια έτσι πολύ αργά. Γενικά ξέρετε εδώ πέρα αργά βγαίνουν όλοι οι επώνυμοι, δηλαδή τρώμε τρομερό ξενύχτη μέχρι τρεις ώρα για να κάνουμε τα πλάνα αυτά. Έτσι είναι αυτοί οι επώνυμοι, πάνε σαν τα μιλούνια όλοι μαζί. Χαμογελαστεί. Oh, μα μένουν μέχρι αργά στα εστιατόρια. Άρα να μην πας να κάνεις ένα μπάνιο, να μην κάνεις ένα power nap, να το πας μέχρι το πρωί. Πώς θα γίνει? Τι Μύκονο είσαι. Να, εδώ η Έλενα είναι κούκλα και πολύ πολύ όμορφη. Με τη Βάσια, όπως είπες και εσύ, την φίλη της, τη Βάσια την Κωνσταρά, δίπλα της, τη βόλτα του Σταματογιάννια. Κάνας άλλος που τον έχει πάρει το μάτι σου, έχει πέσει την αντίληψή σου? Εντάξει, ήταν ο Αντώνης Δρόμος, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποια πλάνα. Με την γενικά θα κυκλοφορήσει. Θα κυκλοφορήσουν αρκετά έτσι θεματάκια τις επόμενες ημέρες. Ήταν και ο αδερφός της δούκησος νομικού που παντρεύτηκε, την καλή του, και κάναν κάποιες βόλτες. Γενικά θα βγάλω αρκετά αποκλειστικά, αλλά τις επόμενες ημέρες. Τρέλα, ναι, μας Πέτρο Νάζος, αγαπάμε, σε ευχαριστούμε, σε παρακολουθούμε και
Φαντάζομαι θα δούμε κι εμείς πότε θα τελειώσουμε. Θα ξανασυνδεθούμε και μαζί σου για να μας πεις και νεότερα από το όμορφο νησί σας.